Στο κολυμβητήριο Ηρακλείου βρέθηκε ο παραολυμπιονίκης της κολύμβησης Χαράλαμπος Ταϊγανίδης, ένας αθλητής θρύλος του αθλήματος, ο οποίος είχε συνομιλία με προπονητές, αθλητές αλλά και παράγοντες του ΕΑΚΗ, οι οποίοι μάλιστα τον τίμησαν για την πολυετή επιτυχημένη προσφορά του στο χώρο του αθλητισμού. Σαν φοιτητής είχα έρθει σαν ένα αγωνιστό για την Πανεπιστημιάδα. Ερχόμενος εδώ με την οικογένειά μου στην Κρήτη για οικογενειακές διακοπές μετά το πέρας των Παραολυμπιακών Αγώνων, επισκέφθηκα να δω το κολυμβητήριο, φίλους και από ό,τι βλέπω είδα ένα κολυμβητήριο αλλαγμένο, ένα κολυμβητήριο ανακαινισμένο με βατήρες, διαδρομές, καινούργια μηχανοστάσια. Ο Χαράλαμπος Ταϊγανίδης έχει γράψει με χρυσά γράμματα λαμπρή ιστορία στο χώρο του υγρού στίβου, καθώς έχει λάβει μέρος σε 5 παραολυμπιάδες, έχει κατακτήσει 10 παραολυμπιακά μετάλλια, 15 παγκόσμιους τίτλους και 22 παγκόσμια ρεκόρ. Όλες αυτές οι επιτυχίες ήρθαν γιατί το πίστευα πάρα πολύ και ήθελα να δω τις δυνατότητες που μπορώ να φτάσω. 5 Ολυμπιάδες δεν είναι λίγο, είναι 20 χρόνια. 20 χρόνια με μεγάλες επιτυχίες. Τίποτα όμως δεν σταματάει, τίποτα δεν τελειώνει. Τελείωσε ένας κύκλος μεγάλος, μια ιστορία 35 χρόνια. Ξεκινάει ένας άλλος κύκλος, ένας μεγάλος στόχος, ο οποίος δεν θα το πω ακόμα, αλλά είναι και αυτός ένας μεγάλος στόχος, ένα μεγάλο επίτευγμα που θα προσπαθήσω να το πετύχω και αυτό. Σε 5 Παραολυμπιάδες ήρθε και εμένα το κλείσιμο του κύκλου μου, του αγωνιστικού κύκλου, και μπορώ να ξεχωρίσω ότι η τελευταία μου Ολυμπιάδα το Τόκιο ήταν η τελευταία μου κούρσα 100 μέτρα ύπτιο. Η σημαντικότερη στιγμή ήταν που τελείωσα, πήγαν όλα καλά, ήμουν χαρούμενος με το αποτέλεσμα της τέταρτης θέσης και έκανα υπόκληση στην πισίνα και φίλησα το βατήρα. Γιατί τα έκανα όλα αυτά? Ευχαριστώ την πισίνα και ευχαριστώ το χώρο γιατί με έκανε αυτό που είμαι.